Από σήμερα, 30 Δεκεμβρίου το πρωί στι 6, έχουν τεθεί σε ισχύ τα νέα μέτρα προκειμένου να κοπεί η πορεία τη υπερματοδοτική μετάλλαξη όμικρων του κορονοϊού. Οι περιορισμοί θα ισχύουν έω τις 16 Ιανουαρίου και όπω ήταν αναμενόμενο, επηρεάζουν και το ρεβεγιόν τη πρωτοχρονιά. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εξειδίκευση των μέτρων που έκανε την Τετάρτη ο Υπουργό Υγεία Θάνο Πλεύρη, τα καταστήματα εστίαση και διασκέδαση θα λειτουργούν έω τι 12 τα μεσάνυχτα χωρί μουσική. 6 άτομα τραπέζι, όχι και μετρική απόσταση στα τραπεζοκαθίσματα εξαίρεση παραμονή πρωτοχρονιά, οπότε και θα επιτραπεί η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι τι 2 τα ξημερώματα, με όλε όμω τι παραπάνω απαγορεύσει. Μέσα στι απαγορεύσει είναι και η απαγόρευση διενέργεια εκδήλωση πάρτι σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο για να αποφευχθεί η μεταφορά τη διασκέδαση σε άλλου χώρου. Η χρήση μάσκα υψηλή προστασία ή διπλή στα σούπερ μάρκετ, στα μέσα μαζική μεταφορά και όπου υπάρχει συνοστισμό, όπω και στου εργαζόμενου στην εστίαση είναι υποχρεωτική. Η εφαρμογή τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έω 50% και κυλιόμενο ωράριο ανάλογα με τι δυνατότητε κάθε υπηρεσία. Επισκεπτήριο μόνο με PCR τεστ 48 ώρων σε μονάδε φροντίδα ηλικιωμένων και νοσοκομεία. Ενώ στα νοσηλευτικά ιδρύματα απαγορεύεται είσοδος σε ιατρικού επισκέπτε. Στα γήπεδα, η πληρότητα εμβολιασμένων θεατών θα είναι έω το 10% τη χωρητικότητά του με πλαφών θεατών τα 1000 άτομα. Αν δεν τηρηθούν τα μέτρα, οι αγώνε θα γίνουν και κλεισμένοι των θυρών. Σημειώνεται πω η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων συνεδρίασε την Τετάρτη και εισηγήθηκε τα μέτρα περιορισμού να τεθούν σε εφαρμογή από τι 6 το πρωί τη Πέμπτη και όχι από 3 Ιανουαρίου όπω είχε ανακοινωθεί. Τα μέτρα θα ισχύουν από σήμερα και έω τι 16 Ιανουαρίου. Περαιτέρω, κατά την εξειδίκευση των μέτρων, ο Υπουργό Υγεία είπε ότι στο ΕΣΥ κατά βάση νοσηλεύονται ασθενεί με τη μετάλλαξη Δέλτα και βρίσκεται σε πίεση και υπολογίζοντα όλου του παράγοντε όπω την υπερμετάδοση τη Όμικρον έχει επέλθει σύμφωνα με τον ιδιωτικό τομέα να στηρίξει το σύστημα αν χρειαστεί. Στην κοινότητα, μετάλλαξη όμικρων είναι κυρίαρχη, σημείωσε ο κύριο Πλεύρη και κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να εμβολιαστούν. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι τα εμβόλια καλύπτουν τη μετάλλαξη όμικρων και η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού το τελευταίο διάστημα έχει ανέβει κατά 10 μονάδε. Το ποσοστό άνω των 60 ετών που έχουν κάνει την αναμνηστική δόση ή έχουν κλείσει ραντεβού υπερβαίνει το 90%. Ο Υπουργό επισήμανε ότι αυτή τη στιγμή πλήττονται κυρίω οι νεότερε γενές 18 έως 30 ετών που, που κατά βάση νοσούν Συνέστησε ότι όποιο έχει το παραμικρό σύμπτωμα ή έχει εκτεθεί σε χώρου με μεγάλο συγχρονισμό θα πρέπει να συμπεριφέρεται ω φορέα. Στα οικογενειακά τραπέζια θα πρέπει να γίνονται τεστ. Ακόμη ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα επανεκτιμήσει όλο το πλαίσιο και ω προ την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών και για τον χρόνο που θα ισχύουν τα πιστοποιητικά. Καταληκτικά, ο Υπουργό σημείωσε ότι τα δεδομένα μα κάνουν να αισιοδοξούμε για την πορεία τη πανδημία, αλλά δεν μα μας αφήνουν σε κανέναν εφησυχασμό.